Οδηγείται και παίρνει θέση της Έμεραρτ. Όλα τα λόγα στη θέση τους. Και έτοιμο. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Δοξεύει με την έξοδο από το μηχάνημα ο Τζόνι Μπούμ και χάνει εδάφος, ενώ γίνεται μεγάλη μαχή για την πρωτοπορία. Με τον Τζόνι Μπούμ να επιστρέφει σε καλή θέση, αλλά έρχεται η Έμεραλτ με δυνατό βηματισμό για να οδηγήσει μαζί όμως με την Μπούμ Σακαλάκα. Μένει τρίτο Μπούμ Σακαλάκα τώρα στην πρωτοπορία, ακολουθεί δεύτερη Έμεραλτ. Ο Σαβιτάρ σε πολύ καλή θέση με μικρές διαφορές. Ο Τζόνι Μπούμ έμεινε πιο πίσω. Με την Sky του πάει και τελευταίο τον Παναγιώτη. Πλησιάζουμε το 600 με την Μπούμ Σακαλάκα και την Έμερα, αλλά και τον Σαβιτάρ, ο οποίο έχει και αυτό δυνάμει από την εξωτερική. Προωθείται και ο Παναγιώτη σε καλή θέση. Το 500 Μπούμ Σακαλάκα και Έμερα προηγούνται. Ο Σαβιτάρ είναι στα 2 μήκη. Ο Παναγιώτη είναι στη συνέχεια με την Έμερα. Να φαίνεται να ελέγχει πλέον το ρυθμό και να επιτίθεται στην Μπούμ Σακαλάκα για να τεθεί επικεφαλή η Έμερα και να προηγείται. Δύο μήκη. Το καλό finish το κάνει τώρα ο Σαβιτάρ με τον Παναγιώτη. Με την Emerald να έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, έχει μια υπεροχή δύο μηκών. Ο Παναγιώτης είναι ο δυνατός, ο οποίος καλύπτει και την Emerald στα τελευταία μέτρα και θέλει να περάσει ο Παναγιώτης στα τελευταία μέτρα. Emerald και Παναγιώτης. Παναγιώτης και Emerald. Πιο πίσω Σαβιτάρ και Μπούμ Σακαλάκα.